Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάνελο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Σήμερα αποφάσισα αρχικά να αλλάξω φόντο, ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Με κούρασε το άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς και είπα τέλος. Κάτι πιο λιτό και απέριτο. Παρ' όλα αυτά το Καλλινό Κάνελο δεν πάβει ποτέ να είναι το γνωστό Καλλινό Κάνελο. Με τα λουλούδια του, τα φύλλα του και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Μου πήρανε κιόλας και κούπα Καλλινό Κάνελο, δηλαδή I love this. Λέει, all you need is coffee and mascara. Και θα πίνω τον καφέ μου εδώ πέρα κάθε φορά που κάνω βίντεο, να ξέρετε. Έτσι απλά σας το λέω, γιατί είναι πολύ δικιά μου κούπα αυτή. Και επειδή μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα τη μέρα που είχα κάνει το μακιγιάζ με τα κόκκινα, αποφάσισα να σας το κάνω βίντεο. Θα βγει σίγουρα χρονοβόρος, σας το λέω από τώρα, καλή υπομονή. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω από το Skin Love της Becca, που είναι αυτό εδώ πέρα το serum. Υπάρχει και σε πιο μεγάλη συσκευασία, μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει υπέροχα, σαν πεπονάκι. Και θα το βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Α, καλά, γιατί δεν παίρνει, πάρε. Α, να το, το βρήκα. Τέλεια. Και θα το απλώσω σε όλο μου το πρόσωπο για ενυδάτωση. Γενικά θα κάνουμε μια ενυδατική βάση, την οποία πάντα θα κάνω, πάντα εγώ κάνω μετά τα μάτια. Απλά τώρα για να ενυδατωθεί το πρόσωπό μου μέχρι να βάλω το make-up, βάζω πρώτα το serum. Και στο λαιμό, πάντα οι κινήσεις σας να είναι προς τα πάνω, πάντα. Ρε παιδιά, τι έχει γίνει με τον κοροναϊό, γιατί τέτοιος χαμός? Θα χρησιμοποιήσω την P. Louise Base Pro. Θα βάλω σε όλο το εύρος του ματιού μου. Με ένα flat πινελάκι θα βάλω σε όλο το μάτι. Τα μποναριστά θέλει πολύ, είναι πολύ coverage, οπότε θέλει πολύ ταμπονάρισμα. Και επίσης θέλει να το βγάζετε αρκετά έξω, δηλαδή μην το φοβηθείτε. Και κοντά στα βλέφαρα. Είναι μια λιπαρή, αρκετά βάση. Για μένα, αν έχει κάποιος πολύ λιπαρά βλέφαρα, δεν είναι και το top για να του κρατήσει, ας πούμε, το μακιγιάζ. Την αγαπώ πάρα πολύ γιατί δουλεύει πάρα πολύ όμορφα, αλλά όχι για να κρατήσει κάποιον, ας πούμε, το μακιγιάζ τέλει. Αφού βάλουμε σε όλο το εύρος των βλεφάρων, πολύ σημαντικό είναι με το Beauty Blender να πατήσουμε στην ουσία για να σφραγίσει αυτό πάνω. Θα συνεχίσω με την 39L, η οποία είναι μία από τις αγαπημένες μου παλέτες της Morphe. Έχει μέσα αυτά τα υπέροχα χρώματα. Εμείς θα δουλέψουμε γενικά με αυτή την παλέτα εδώ πέρα, με τα κόκκινα και χρυσουλιά. Θα πάρω ένα blending πινέλο και θα χρησιμοποιήσω πρώτα αυτή εδώ την απόχρωση. Θα βάλω στην άκρη του ματιού τα μποναριστά σχεδόν. Έτσι δουλεύεται αυτή η βάση. Ίσως κάποια άλλη βάση να δουλευτεί λίγο πιο smooth. Αυτή θέλει λίγο το αμπονάρισμα. Τώρα αρχίζω και γλιστράω κατά μέσα. Και το μπλεντάρω λίγο καλά για να βγει και λίγο προς τα έξω. Αυτό θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα του χρώματος. Συνεχίζω με ένα πλαϊνό πινέλο και θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά και θα τη βάλω στη γωνία.
Σχηματίζω τώρα τη γωνία μου με το κόκκινο λίγο πιο έντονα. Και ανεβάζω και κατά πάνω. Είναι ένα extreme make-up, δεν το λες και καθημερινό. Το ίδιο θα κάνω και από αυτή την πλευρά. Τέλεια, και επειδή τώρα έχει κάνει τη διχρωμία λίγο τα κόκκινο με το κόκκινο, θα ξαναπάρουμε την ίδια σκιά που πήραμε στην αρχή με ένα blending brush για να μπλεντάρουμε λίγο εδώ, την ένωση. Δεν θέλουμε να φαίνεται ξένο. Τέλεια, τώρα είμαστε σαν παγόνια όπως βλέπετε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το cut cream με το ίδιο το beige το χρώμα. Αν και στη φωτογραφία το είχα κάνει με άσπρο χρώμα, πάλι το ίδιο θα βγει με το beige. Λοιπόν, ταμπονάρω. Και σχηματίζω την κόγχη. Την κόγχη είπα, Όχι την κόγχη, πάρ' το αλλιώς. Και σχηματίζω το κινητό μου βλέφαρο. Μέχρι εκεί που έχω αφήσει ανοιχτόχρωμη τη σκιά μου στην ουσία. Δεν έχω βάλει σκιά δηλαδή. Τέλεια, και θέλω αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Από την παλέτα μας τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το χρώμα το υπέροχο. Τώρα αυτό για να το πάρουμε θέλει ένα τόσο flat πινέλο. Και πάλι ταμπονάρω, δείτε τι ωραία που βγήκε, δείτε. Oh my god! Που λέτε τώρα στη ζωή μου είμαι πολύ busy. Γιατί ξεκίνησα μια σχολή για μακιγιάζ η οποία είναι advanced τμήμα που σημαίνει ότι θα κάνουμε διάφορα τρελά από εδώ και πέρα. Ελπίζω να βρίσκω το χρόνο να σας κάνω βίντεο κάθε Κυριακή και να έχουμε κάθε Κυριακή τη γνωστή συνάντηση. Επίσης ταυτόχρονα κάνω και θέατρο και δουλεύω. Θα ανεβεί μια παράσταση το Μάιο, δεν σας λέω τώρα ημερομηνίες, θα τα πούμε όλα σύντομα. Και δεν έχω καθόλου χρόνο για εμένα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, με το πινελάκι αυτό εδώ θα κάνω λίγο μπλεντάρισμα του χρυσού με το κόκκινο. Για να μην φαίνεται τόσο η μετάβαση. Να γίνει λίγο πιο γλυκό στην ουσία. Τέλειο. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη. Ωραία, παίρνουμε το πλάγιο πινελάκι που χρησιμοποιήσαμε τώρα πριν. Και θα πάρω την κόκκινη σκιά και θα τη βάλω εδώ κάτω για να συνεχίζει το μάτι μου την πορεία από τη γωνία. Με ένα καθαρό blending brush θα πάρω αυτήν εδώ την καφέ απόχρωση, μπέζο καφέ, και θα μπλεντάρω λίγο πάνω εδώ στο ενδιάμεσο από το φρύδι μου και την κόκκινη σκιά. Μέχρι έξω. Για να φαίνεται ομαλή η μετάβαση. Από τη χρυσή αυτήν εδώ τη σκιά που την έχω και τι δεν την έχω κάνει την καημένη, θα πάρουμε και θα βάλουμε εδώ στο εσωτερικό.
Δεν τελειώνει εδώ όμως αυτό το μακιγιάζ, μην νομίζεις. Από την Kat Von D θα χρησιμοποιήσω το tattoo liner της. Παιδιά, είναι ένα από τα αγαπημένα μου eyeliner. Έμαθα ότι η Kat Von D, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πουλήθηκε και πλέον δεν είναι δικιά της και δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να βγάζουν καλλιντικά, παιδιά, αλλά πουλήθηκε. Αυτό. Μπορεί ότι έχετε να είναι συλλεκτικό πλέον, γιατί δεν ξέρω. Βάζουμε λοιπόν. Αυτό το τέλειο eyeliner μου το δώσαν στη Νέα Υόρκη δώρο στα Σεφορά. Κάνεις γραμμή και μένει εκεί η γραμμή, ρε φίλε. Η ώρα της υγιής είναι το eyeliner. Δεν θα το κάνω ολόκληρο, μου αρέσει έτσι. Δεν το θέλω ολόκληρο. Τι λέτε κι εσείς. Καλά, έγινε άλλο μάτι, ρε φίλε, μόλις βάζεις eyeliner. Πάμε να συνεχίσουμε και με το άλλο μάτι. Πάμε να κλείσουμε το κεφάλαιο μάτι σήμερα με τη μάσκαρα. Είναι η La Sensation Primer. Λοιπόν, έχω μιλήσει άπειρες φορές για αυτήν. Σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο πιο μοναδικό. Θα βάλουμε λίγο πιο πολύ στην άκρη των βλεφαρίδων για να δώσουμε λίγο αυτό το εφέ ότι είναι λίγο πιο μεγάλες οι ακριανές. Πάντα από κάτω το καθρεφτάκι σας όταν βάζετε μάσκαρα. Πάντα! Θα μπορούσες να κοτσάρεις μια βλεφαρίδα αν είναι βραδινό το μακιγιάζ αυτό και όχι πρωινό όπως σήμερα το δικό μου που υποτίθεται ότι θα πάω δουλειά εγώ έτσι. Τι υποτίθεται, έτσι θα πάω δουλειά. Και πάμε να συνεχίσουμε με την La Sensation μασκάρα, την οποία θα βάλουμε έτσι μπροστά λίγο. Τέλειο, λερώθηκα. Κανένα πρόβλημα. Άλλο πράγμα, ρε φίλε, η μάσκαρα. Άλλο πράγμα. Πάμε να συνεχίσουμε με το primer που είναι το Bright and Blur Primer της Becca. Είναι πολύ ενυδατικό primer. Και επειδή όπως είπαμε σήμερα θα κάνουμε μια ενυδατική βάση, πάμε να βάλουμε και το ενυδατικό primer μας. Είναι, είμαστε καλυμμένες. Έχει τέλεια υφή και μυρίζει επίσης τέλεια σαν πεπόνι, γιατί είναι της ίδιας σειράς. Πιο πολύ εγώ βάζω στα σημεία του τάφ. Αυτά με ενδιαφέρουν. Πάμε να συνεχίσουμε με το make-up, το οποίο είναι ένα πολύ αγαπημένο μου make-up από την Becca. Είναι το Aqua Luminous Perfection Foundation και έχει μέσα, καταρχάς είναι με νερό και όχι με λιπαρές ουσίες, και έχει μέσα ηριδίζουσες μπαλίτσες μέσα, οπότε μόλις το βάζω στο πρόσωπο, top. Γενικά την αγαπώ πάρα πολύ την Becca σαν εταιρεία. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα της, γιατί είναι πολύ φυσικά, πολύ... Δεν ξέρω. Λες και δεν είσαι βαμμένη, ρε παιδί, με ένα πράγμα. Βέβαια είναι ανάλογα και τι ζητάς, έτσι. Μένα μου αρέσουν γενικά τα make-up που φαίνεσαι λες και δεν είσαι βαμμένη. Όχι για τα μάτια τώρα, εντάξει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί τα μάτια μου φαίνονται λίγο παραπάνω βαμμένα από ό,τι θα έπρεπε. Εντάξει. Πολύ καλό σβήσιμο στο λαιμό. Τέλεια, πάμε να βάλουμε το κονσιλεράκι μας. Θα χρησιμοποιήσω από Tarte το νούμερο 22B, μίξη με το 35H. Α, και ξέχασα να σας πω ότι το make-up μου είναι η απόχρωση fairy δικιά μου, από την Becca που έβαλα. Λοιπόν, από τότε που πήρα αυτό τη ζωήβα το πινελάκι, παιδιά, μόνο με πινέλο βάζω concealer. Μου αρέσει πάρα πολύ η εφαρμογή του. Φαίνεται πιο φυσικό. Και μπορώ να το δουλέψω καλύτερα, θεωρώ.
Το ελέγχω καλύτερα δηλαδή. Καλά, μόλις μπαίνει και το concealer, ολοκληρώνεται ένα make-up ξαφνικά, νομίζω, ε? Πάμε να συνεχίσουμε με το contouring, που φυσικά θα είναι η contour kit palette της Anastasia, που την αγαπώ. Την έχω τρυπήσει, όπως βλέπετε. Παίζει να είναι η μόνη παλέτα που έχω κάνει τρύπες. Εν τω μεταξύ, βάζω πάντα, απ' όλα. Τώρα, γιατί τα πρώτα δύο έχουν λίγο περισσότερη τρύπα, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δεν είναι καμία λογική. Με κυκλικές κινήσεις πάντα κάτω από το ζυγωματικό βάζω το contouring μου. Και πάντα σβήνω και λίγο προς τα κάτω για να μην φαίνεται έντονη η γραμμή. Και πάνω στο μέτωπο βάζω λίγο έτσι, αν και έχω πολύ μικρό μέτωπο εγώ. Απλά για το σβήσιμο το βάζω. Και πάμε να κάνουμε και λίγο στη μύτη, λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, ελάχιστα, να μην φαίνεται έντονα, να μην φαίνονται γραμμές. Μέχρι πάνω στο κόκαλο όμως. Θα πάρω από Charlotte Tilbury το τέλειο αυτό Glowgasm, το οποίο δυστυχώς είναι το Pinkgasm, είναι σε έλλειψη και παρήγγειλε ένα άλλο τώρα, ενυπομονώ να μου έρθει, έλεγε 5 με 6 εργάσιμες, τώρα δεν ξέρω σε πόσο θα έρθει. Τελειώνει αυτό και θέλω να κλάψω, να κλάψω όμως. Δείτε εδώ ρε φίλοι, δεν υπάρχει ούτε highlight, δεν χρειάζεται να βάλεις, θα βάλω, αλλά είναι τέλειο. Γυαλίζει από μόνο του. Είναι το πιο ωραίο ρούς που έχω βάλει στη ζωή μου. Μια φρεσκάδα δίνει, κατευθείαν. Τι να πεις. Και θα χρησιμοποιήσω από την Ofra την Glow Up Palette. Και θα πάρω αυτό εδώ πέρα που άρχισε να φαγώνεται το καημένο. Και αυτό. Θα πάθετε κακό τώρα εσείς. Και αυτή την πήρα από τη Νέα Υόρκη. Την παλέτα που από κάποιες φορές λέω αυτό το πήρα από τη Νέα Υόρκη και δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι πήγα στη Νέα Υόρκη. Έχω πρόβλημα ακόμα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι βρέθηκα εκεί. Φαίνεται σαν ψέμα. Δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος εκεί. Μετεμψυχωμένο στο σώμα μου. Χυλάκια από πάνω. Λίγο εδώ και πάνω από το φρύδι και με ένα λίγο πιο λεπτό πινελάκι θα βάλουμε στην άκρη της μύτης, συγκεκριμένη περίπτωση τη δικιά μου, να σας έχει το λόγιο μύτη βέβαια, εννοείται πως μπορείτε να βάλετε σε όλη τη μύτη σας και εδώ, γιατί εγώ λίγο πιο κάτω έχω ένα κόκαλο το οποίο προφανώς δεν θέλω να τονίσω, θέλω να το κρύψω. Θα βάλουμε και λίγο έτσι εδώ, ό,τι περισσεύει από το πινελάκι μας. Τέλεια, και το μόνο που μας έχει μείνει μέχρι στιγμής είναι τα φρυδάκια. Θα πάρω από Anastasia Beverly Hills την πομάδα. Λοιπόν, παιδιά, είναι από τις αγαπημένες μου πομάδες. Έχω δοκιμάσει μπόλικες, αλλά αυτή, top. Πάμε να χτενίσουμε φρύδια. Καιρό έχω να σας δείξω έτσι ολοκληρωμένο make-up, νομίζω, έτσι. Τέλεια. Πόσο πιο πυκνά είναι τώρα χτενισμένα, έτσι. Και θέλω να δείτε στα φρύδια σας που έχετε κενά. Εκεί που έχετε κενά, δηλαδή που δεν σχηματίζεται ωραία το φρύδι, παίρνετε με το πινέλο της Anastasia, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό, και κάνετε γραμμούλες, σαν τρίχες. Δείτε πόσο φυσικό φαίνεται το φρύδι. Πάμε να δούμε λίγο και από κάτω. Μένα, ας πούμε, έχει εδώ ένα κενάκι. Αφού κάναμε και με την πομάδα τα φρύδια μας,
Θα συνεχίσουμε λίγο με ένα soft brow, το οποίο θα χτενίσει τα φρύδια και θα τα φέρει σε ένα πολύ ωραίο φυσικό εφέ. Με ένα fix spray, αυτό το συγκεκριμένο είναι αυτό που θα βάλω και στο πρόσωπό μου, που είναι το Glow Shite Prime Set, το οποίο είναι πάλι από Becca, είναι από την ίδια σειρά που χρησιμοποίησα και τα προηγούμενα προϊόντα. Θα ψεκάσω λίγο μέσα και με ένα πινελάκι για τα φρυδάκια θα πάρω και θα τα χτενίσω λίγο. Πόσο φυσικά φαίνονται και όμορφα. Θέλουμε οι τρίχες να είναι αραιές για να είναι όμορφες. Να φαίνεται λες και έτσι ξύπνησα εγώ, τέτοια φρύδια έχω. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Και θα κλείσω αυτό το make-up με το νούμερο 60 από Matte Ink της Maybelline. Και αφού κλείσαμε και αυτό το μακιγιάζ, θα φιξάρω το πρόσωπό μου με το fix spray της Becca. Ψεκάζει τέλειο αυτό το ψεκαστήρι. Και το μακιγιάζ μου είναι έτοιμο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε πατήστε like από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!